Άγωνος κατέληξε ο διαγωνισμός για τη λιγνητική αποεπένδυση με αποτέλεσμα πλέον η επιχείρηση αλλά και το Υπουργείο Ενέργειας και αυτό την επόμενη μέρα. Η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού χωρίς αλλαγή στο περιεχόμενο της πώλησης. Αυτό που θα προταθεί είναι η βελτίωση των όρων έτσι ώστε να καταστούν οι μονάδες πιο ελκυστικές. Κάθε σενάριο το οποίο προχωρά στην πώληση και την διάλυση της ΔΕΗ, η Γενόπ ΔΕΗ και τα σωματεία μέλη είναι αντίθετη, όπως ήταν αντίθετη και στη μικρή ΔΕΗ. Υπάρχει όμως μια διαφορά ότι είχαμε προβλέψει εγκαίρως ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια και το συγκεκριμένο εγχείρημα για την πώληση των ελληνικών μονάδων θα πέσει στο κενό. Έχουμε μια ομόφωνη απόφαση τόσο της Γενόπ ΔΕΗ και των σωματείων, αλλά κυρίως του συντονιστικού που λειτουργεί ακόμη, ότι κι αν ακόμη αυτό θα είχε υλοποιηθεί, τότε με τις ομόφωνες αποφάσεις δεν θα ήταν αποδεκτό και ο νέος ιδιοκτήτης, αν μπορούσε να συμβεί, δεν θα περνούσε καλά. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι παράγοντες της χώρας και ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία μετά την αποτυχία της αποεπένδυσης, που εμείς το ονομάζουμε λιγνητικό ξεπούλημα, ότι πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε στο βωμό μιας πολιτικής που απέτυχε τον όμιλο ΔΕΗ και τους εργαζομένους της ΔΕΗ. Χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, η εκτίμηση είναι πως ο στόχος είναι ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί και πάλι μέχρι το Μάιο. Καταρχήν σήμερα έχουμε διοικητικό συμβούλιο που μετά την κοπή της πίτας θα γίνει μια ενημέρωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για όλες τις εξελίξεις, αρχής γενομένης για τον διαγωνισμό, για το ξεπούλημα που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Όπως γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αυτό που λέγαμε το συνδικάτο εδώ και χρόνια, από το 2014 λέγαμε, όταν τότε σχεδιάζεται η μικρή ΔΕΗ, ότι πολύ δύσκολα θα έρθουν να αγοράσουν τις μονάδες. Από εδώ και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση η ελληνική κυβέρνηση πρώτον και η ελληνική και η διοίκηση της ΔΕΗ δεύτερον. Περιμένουμε λοιπόν μετά την απόφαση της Παρασκευής του Διοικητικού Συμβουλίου που ομόφωνα απερίφθη ως γελία, θα έλεγα εγώ, η προσφορά, διότι έγραψα και ένα δελτίο τύπου κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή τα μέλη της διοίκησης πρέπει να αισθάνονται προσβεβλημένα. Ένας σταθμός ο οποίος χρειάστηκε για να χτιστεί 280 κοντά 300 εκατομμύρια ευρώ. Ένας σταθμός ο οποίος 15 χρόνια είναι η ναυαρχίδα της επιχείρησης. Να αποτιμάται 24 εκατομμύρια ευρώ, αυτό προφανώς είναι πρόκληση για κάποιους. Νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες έδειξε, ας πούμε, τον μερικό σχεδιασμό τον οποίον θέλουν να υλοποιήσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ήταν το πρώτο σχέδιο. Πάμε για το δεύτερο σχέδιο, το οποίο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της συνολικότερης απελευθέρωσης, έτσι όπως επιτάσσουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει με την ένταξη και των υδροελεκτρικών, αλλά έχει να κάνει και κυρίως με τις πιο σύγχρονες μονάδες, τις οποίες το τίμημά τους στην ουσία θέλουν να είναι ακόμα πιο χαμηλό. Το τίμημα που μας έχουν δώσει για μας είναι εξευτελιστικό για την ΔΕΗ και είναι λογικό ότι δεν θα έβρισκε την όποια ανταπόκριση. Εμείς επιμένουμε στην διαχρονική μας θέση του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας ότι τίποτα δεν πωλείται και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Σήμερα έφτασε στην αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενημερωτική επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας με την οποία ανακοίνωνε το άγωνο αποτύπωση του διαγωνισμού. Άγνωστη παραμένει μέχρι τώρα η αντίδραση της Επιτροπής και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.